Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Health Matters. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη δόκτωρα Μαρία Ιωάννα Στεφάνου, νευρολόγο, επιστημονικά υπεύθυνη του νευρολογικού τμήματος των κέντρων Αφίντεα Αθηνών και Περιστερίου, για να μιλήσουμε για τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα του κορονοϊού. Κυρία Στεφάνου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Και κάναμε μια μικρή εισαγωγή ότι σήμερα θα μιλήσουμε για τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα του κορονοϊού και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι αυτά. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς μέχρι σήμερα έχουν ακούσει ποιες είναι οι περισσότερες νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις του κορονοϊού. Θα προσπαθήσω να κρατήσω λοιπόν την εισαγωγή μας σύντομη. Θα πω ότι ο κορονοϊός γνωρίζουμε ότι είναι ένας αναπνευστικός ιός. Πέραν όμως των συμπτωμάτων από το αναπνευστικό σύστημα, υπάρχουν πολλές συστηματικές εκδηλώσεις, αλλά και εκδηλώσεις από τον εγκέφαλο και το περιφερικό νευρικό σύστημα. Όσον αφορά τις εκδηλώσεις από τον εγκέφαλο, γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια προεξάρχουσα κόπωση στην αρχική φάση της λίμωξης, αλλά έχουμε και διαταραχές όσφρησης, έχουμε διαταραχές γεύσης, μπορεί να έχουμε διαταραχές οι οποίες επηρεάζουν το επίπεδο συνείδησης ενός ασθενούς, αλλά και μπορεί να φτάσουν μέχρι και τον τηλήριο σε ακραίες καταστάσεις, ενώ επίσης μπορεί να παρατηρήσουμε και ισχυμικά αγκιακά κεφαλικά επεισόδια. Ενώ επίσης σε σχέση με το περιφερικό νευρικό σύστημα, δηλαδή τους μύες και τα νεύρα, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει κάποια προσβολή μυών που οδηγεί σε μυαλγίες, δηλαδή σε πόνους των μυών, αλλά και νευροπάθειες, όπως ένα σπάνιο σύνδρομο που ίσως έχουμε ακούσει κάποιοι, τον Guillain-Barré σύνδρομο. Αυτές είναι οι οξύες εκδηλώσεις της λίμωξης με κορονοϊό, οι οποίες αφορούν την νευρολογία, και υπάρχουν και ψυχιατρικές εκδηλώσεις, οι οποίες είναι κατάθλιψη, αγχώδης διαταραχή, αλλά και οξία ψύχωση, οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν στην οξία COVID-19. Μάλιστα. Ωστόσο, υπάρχουν και εμένουσες συνέπειες του κορονοϊού στον εγκέφαλό μας. Ναι, υπάρχουν φυσικά. Αυτές πλέον εντάσσονται στη σφαίρα του long COVID συνδρόμου, το οποίο long COVID σύνδρομο βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών που μας δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι αυτό το οποίο μπορεί να διαγνωστεί σε έναν ασθενή, ο οποίος έχει είτε πιθανή είτε επιβεβαιωμένη λίμωξη από κορονοϊό στο ιστορικό του, δηλαδή ακόμα και ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωμένα νοσήσει από κορονοϊό μπορούν εν τέλει να διαγνωστούν με long COVID, όταν τα συμπτώματα τους θα εμφανιστούν μετά τους 3 μήνες. Σαν αδρό πλαίσιο για τον προσανατολισμό στην κλινική πράξη. Ενώ επίσης αξίζει να πω ότι 2 βασικά πράγματα είναι σημαντικά για το long COVID σύνδρομο. Το πρώτο, ότι πρέπει εναλλακτικά αίτια για τα συμπτώματα ενός ασθενούς να έχουν αποκλειστεί. Και το δεύτερο είναι ότι δεν είναι ανάγκη τα συμπτώματα ενός ασθενούς να επιμένουν μετά τη λίμωξη από τον κορονοϊό. Μπορεί να εμφανιστούν και de novo, δηλαδή να εμφανιστούν εκ νέου κατά τη μεταλιμώδη περίοδο. Δηλαδή, ένας ασθενής να είναι πλήρως ασυμπτωματικός μετά την νόση από τον κορονοϊό, να έχει πλήρως αναρρώσει, να εμφανίζει όμως νέα συμπτώματα, τα οποία μετά το πέρας 3 μηνών από την οξία νόσηση από κορονοϊό μπορούν να ενταχθούν στο λεγόμενο σύνδρομο long COVID. Και αυτά είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρατε για την οξία νόση ή διαφέρουν? Όχι, διαφέρουν. Έχουν αρκετές διαφορές σε σχέση με τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα της οξίας λίμωξης. Εκεί είπαμε ότι στην αρχική φάση της νόσου φαίνεται η εγκεφαλοπάθεια και διάφορες άλλες διαταραχές να επιμένουν, ενώ στη φάση της long COVID είναι τα προεξάρχοντα συμπτώματα η κόπωση, το brain fog, η ομίχλη του εγκεφάλου, οι διαταραχές της μνήμης και της συγκέντρωσης. Δηλαδή, θεωρητικά, για να το πω εντός εισαγωγικών, είναι χαμηλότερης βαρύτητας από αυτά που θα παρατηρήσουμε στην οξία φάση της νόσης του κορονοϊού. Δεν βλέπουμε δηλαδή τόσο πολύ μεγάλα εγκεφαλοπαθητικά συμπτώματα, δεν έχουμε επιλυτικούς σπασμούς, δεν έχουμε delirium, έχουμε πιο ήπια εντός εισαγωγικών, αλλά πολύ εμένοντα συμπτώματα νευρολογικής φύσεως. Γνωρίζουμε και οι περισσότεροι ότι φυσικά δεν είναι μόνο τους νευροψυχιατρικά, αλλά υπάρχουν και συστηματικά συμπτώματα του long COVID, όπως είναι μια δύσπνοια, αίσθημα παλμών, διαταραχές στην ικανότητα ένας ασθενής να ασκηθεί και μια εμένουσα κόπωση. Τι ποσοστό ασθενών με COVID εμφανίσουν συμπτώματα νευροψυχιατρικά? Αν μιλάμε για την οξία φάση της λίμωξης, θα πρέπει να πούμε ότι χωρίζουμε σε ασθενείς οι οποίοι είχαν νοσηλευτεί και σε ασθενείς οι οποίοι δεν νοσηλεύτηκαν.
σε ασθενείς οι οποίοι είχαν νοσηλευτεί για COVID-19, μπορεί να εμφανιστούν νευροψυχιατρικά συμπτώματα μέχρι και στο 80% των ασθενών. Ενώ αντιθέτως, σε ασθενείς στους οποίους δεν είχαν νοσηλευτεί για την νόσο, για τη λίμωξη από κορονοϊό, γνωρίζουμε ότι περίπου το 1 τρίτο θα εμφανίσει τουλάχιστον ένα νευρολογικό σύμπτωμα. Σε αυτά συγκαταλέγεται ένα οποιοδήποτε σύμπτωμα. Έτσι, δεν ανάγκη να είναι κάποιο σοβαρό, όπως να είναι ένα εγκεφαλικό ή ένα θρεπτικό σπασμό. Μπορεί να είναι και ήπια συμπτώματα όπως πονοκέφαλος ή μία υπνία ή πιο ήπια συμπτώματα. Πάντως, φτάνει το ποσοστό στο γενικό πληθυσμό που έχει νοσήσει από κορονοϊό το 1 τρίτο μεταξύ των πασχόντων. Και υπάρχει κάποιο υπόστρωμα, δηλαδή είναι κάποιοι ασθενείς πιο επιρρεπείς από άλλους στο να εμφανίσουν συμπτώματα νευροψυχιατρικής φύσης? Ναι, είναι μάλιστα εξαιρετικά ενδιαφέρον το ότι μπορεί να σπάσουμε αυτή την ερώτηση σε τρεις άξονες. Ο πρώτος θα είναι το πόσο σοβαρά νόσησε κάποιος. Και αυτό αφορά κυρίως τις συνθήκες της νοσηλείας του. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι πέραν από το αν νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο ή όχι, η παραμονή σε μια εντατική, η διασωλήνωση, το λεγόμενο ICU syndrome, δηλαδή το σύνδρομο της εντατικής, είναι κακοί προδιαθεστικοί παράγοντες για να εμφανίσει κάποιος νευροψυχιατρικά συμπτώματα. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με τις συνοσηρότητες, δηλαδή με την ύπαρξη άλλων συνοδών νοσημάτων σε έναν ασθενή. Όσο περισσότερες συνοσηρότητες έχει ένας άνθρωπος, δηλαδή αν έχει περιπίνει κλασικούς προδιαθεστικούς παράγοντες κινδύνου όπως είναι διαβήτης, χοληστερίνη, υπερτριγλυκερίδεμια, τότε μπορεί να έχει αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσει και νευροψυχιατρική νόσο. Και τέλος, το τρίτο έχει να κάνει και με το γενετικό υπόστρωμα. Εκεί ξέρουμε πολύ λιγότερα. Η έρευνα όμως μας έχει δείξει ήδη ότι υπάρχουν πράγματι προδιαθεστικοί παράγοντες γενετικοί. Φέρει πίν κάποιες μεταλλάξεις οι οποίες σχετίζονται με τον λεγόμενο υποδοχέα του μετατρεπτικού ενζήμου που επιτρέπει στον κορονοϊό να εισέλθει στα κύτταρα, ή υπάρχουν και κάποιοι γενετικοί άλλοι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν στην επαγωγή μιας αυτονοσίας σε κάποια άτομα και φαίνεται να σχετίζονται με σοβαρή λίμωξη από κορονοϊό. Η έρευνα ακόμα αναμένεται να μας δώσει πολλά περισσότερα δεδομένα σε σχέση με το γενετικό προφίλ ανθρώπων οι οποίοι νόσησαν σοβαρά, έχουν προδιάθεση να εμφανίσουν οξία, λίμωξη πολύ σοβαρή ή και long COVID συμπτώματα. Εκεί έχουμε λιγότερα δεδομένα σε σχέση με τη γενετική προδιάθεση. Μάλιστα. Από την αρχή της πανδημίας είχαν εκφραστεί φόβοι για ένα τσουνάμι ψυχικής υγείας, το οποίο έχει συσχετιστεί με την μη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, με τον εγκλεισμό και τις επιπτώσεις αυτού, όπως άγχος, κατάθλιψη. Ωστόσο, βλέπουμε ότι και ο κορονοϊός μπορεί να προκαλέσει τόσο στην οξία φάση όσο και στο long COVID. Οπότε, μπορούμε να μιλήσουμε ότι θα έχουμε μία ακόμη πανδημία ψυχικής υγείας. Προσπαθώ να τα δω λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα, γιατί νομίζω ότι η επιστημονική κοινότητα πλέον εγκαίρως έχει δει ότι ποιες είναι οι επεκτάσεις του long COVID φαινομένου. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πράγματα πολύ ειδικοί οι οποίοι μιλάνε για την επερχόμενη πανδημία long COVID. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε από μελέτες επιδημιολογικές ότι ουσιαστικά το long COVID ως σύνδρομο έχει βιολογικό υπόστρωμα και γι' αυτό επιμένω λίγο στο κομμάτι της παθοφυσιολογίας του long COVID συνδρόμου. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι ψυχικές προεκτάσεις ή επιπτώσεις της πανδημίας οι οποίες έχουν οδηγήσει στη συσσόρευση αυτών των συμπτωμάτων, καθώς μελέτες μας δείχνουν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν long COVID ουσιαστικά είχαν έναν αυξημένο κίνδυνο για διάφορες νευροψυχιατρικές νόσους παρά την παρόμοια έκθεσή τους σε ψυχοπιεστικούς παράγοντες όπως απομόνωση, στρες, κοινωνικο-οικονομική αποσταθεροποίηση με ανθρώπους οι οποίοι δεν εμφάνισαν το σύνδρομο αυτό. Εν ολίγες, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ναι, μεν αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα μεγαλύτερα διακυβεύματα στον τομέα της δημόσιας υγείας το να αντιμετωπίσουμε το long COVID. Θα έπρεπε ωστόσο ως πρώτη κατεύθυνση να πούμε ότι το τσουνάμι ψυχικής νόσου θα πρέπει πρωτίστως να αποφευχθεί με την πρόληψη και με την πολύ συστηματική αντιμετώπιση αυτού του συνδρόμου σαν μια πραγματική, βιολογική, να το πω έτσι, νόσο, η οποία είναι ένα ακόλουθο της λίμωξης από κορονοϊό. Και σύντομα αναμένεται να έχουμε και περισσότερα
αποτελέσματα στην έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή για τις θεραπευτικές επεμβάσεις. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι θα αποφύγουμε τουλάχιστον το να διαχρονιστεί το φαινόμενο long COVID στην κοινωνία και να φέρει για τα επόμενα χρόνια ένα πολύ μεγάλο αρνητικό αντικτυπωτικό σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο, είπατε για πρόληψη. Τι θα πρέπει να κινητοποιήσει κάποιον ώστε να απευθυνθεί σε έναν ειδικό? Ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει να τον ανησυχήσουν? Ό,τι αφορά τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα, θα έλεγα ότι επειδή τις πρώτες εβδομάδες μετά τον κορονοϊό είναι δυνατόν να υπάρχουν πολύ σοβαρές εκδηλώσεις που αφορούν το νευρολογικό και το ψυχιατρικό κομμάτι ενός ασθενούς, θα πρέπει άμεσα να απευθυνθεί σε έναν ειδικό. Αλλά στη φάση του long COVID, εάν δούμε ότι τα συμπτώματα αυτά έχουν ένα σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ασθενών, συμβουλεύουμε πάντοτε τους ασθενείς μας να απευθυνθούν σε ειδικούς, οι οποίοι το βασικό που θα πρέπει να κάνουν είναι να δούνε αν αυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποκρύπτουν από κάτω μια άλλη αιτία. Δηλαδή, πολλοί ασθενείς αποδίδουν τα συμπτώματά τους εσφαλμένα σε long COVID, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να πάσουν από κάποιο άλλο νόσημα. Ή και αυτοί οι οποίοι έχουν long COVID, μερικές φορές αναζητούν κάποιες λύσεις εντός εισαγωγικών πασπαρτού, δηλαδή ψάχνουν κάποιες θεραπείες που διαβάζουν στο διαδίκτυο, οι οποίες μερικές φορές μπορεί να είναι και επιβλαβείς, χωρίς να απευθυνθούν σε εξειδικευμένους γιατρούς. Οπότε αυτό το οποίο θα συμβούλευα είναι οτιδήποτε υπάρχει σε σύμπτωμα κατάλοιπο μετά από την νόσημα κορονοϊό, το οποίο έχει επίπτωση στη λειτουργικότητα ενός ανθρώπου, θα πρέπει να διερευνάται από κατάλληλα καταρτισμένους γιατρούς, ειδικοτήτων αντιστοίχων, είτε πνευμονολόγους, καρδιολόγους, νευρολόγους, ψυχιάτρους, ανάλογα με το σύμπτωμα το οποίο είναι αυτό το οποίο απασχολεί κυρίως τον ασθενή μας. Άρα δεν εφησυχάζουμε. Και μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα συμπτώματα? Κοιτάξτε, Στην νευροψυχιατρική σφαίρα μιλάμε. Ναι, αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα είναι ότι το βασικό μας όπλο είναι η πρόληψη. Και το τονίζω αυτό γιατί έχουμε δει ότι υπάρχει μια αθρηστική επίπτωση των λοιμόξεων από κορονοϊό. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν νοσήσει δύο και πλέον φορές από κορονοϊό είναι αυτοί οι οποίοι είναι σε αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν νευροψυχιατρικές και άλλες εκδηλώσεις του long COVID. Ενώ επίσης ασθενείς οι οποίοι δεν ήταν εμβολιασμένοι πάλι είναι σε αυξημένο κίνδυνο για long COVID σύνδρομο. Επομένως, αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσω στο σημείο αυτό, μιας και μπορεί να ξεκινήσει και στους επόμενους μήνες ξανά κάποιο νέο κύμα ή, εν πάση περιπτώσει, να ξεκινήσει εκ νέου ο εμβολιασμός, είναι ότι ο εμβολιασμός μας δίνει τη δυνατότητα να προλάβουμε εν μέρη το long COVID. Σε σχέση με τις θεραπευτικές αντιμετωπίσεις, αυτές πάντοτε θα πρέπει να γίνονται από ειδικούς, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια αιτιολογική θεραπεία για την κάθε νόσο. Όπως τόνισα όμως προηγουμένως, θα πρέπει πρώτα να αποκλείσουμε ότι ένας ασθενής δεν πάσχει από κάποιο άλλο νόσημα. Πρέπει να είναι ένας ασθενής ο οποίος έχει μια διαταραχή, αισθάνεται ένα αίσθημα παλμών. Θα πρέπει να δούμε ότι από καρδιολογικής πλευράς τι κατάλοιπο μπορεί να το έχει αφήσει ο κορονοϊός και να το θεραπεύσουμε στοχευμένα βάσει του συμπτώματός του. Είναι λάθος στην παρούσα φάση να συστήσουμε αυτές τις πασπαρτού θεραπείες όπου όλοι οι ασθενείς με long COVID θα ανταποκριθούν σε μία αγωγή. Αυτή τη στιγμή γίνονται παγκοσμίως πάρα πολλές κλινικές μελέτες, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο φάρμακα, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε στάδιο ανάπτυξης και δοκιμής, όσο και άλλες βιταμίνες, αντιεξουδωτικούς παράγοντες, αλλά και παρεμβάσεις οι οποίες δεν είναι θεραπευτικές, όπως φυσική άσκηση. Και τα οποία αναμένεται να μας δώσουν κάποια πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε σχέση με την προσέγγιση των ασθενών αυτών. Δεν υπάρχει όμως μία απλή απάντηση, γιατί είναι ένα αρκετά σύνθετο σύνδρομο. Και συνεχώς μαθαίνουμε γι' αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο που δεν έχω ρωτήσει. Σε σχέση με το long COVID, πραγματικά θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας, ώστε αυτοί οι ασθενείς να μην χαθούν, να μην μείνουν απομονωμένοι στο σπίτι τους και χρειάζεται μια πραγματικά συντονισμένη προσπάθεια, ώστε αυτοί οι ασθενείς να απευθυνθούν εγκαίρως στους γιατρούς τους. Υπάρχουν μονάδες long COVID που λειτουργούν σε πάρα πολλά δημόσια νοσοκομεία, σε ιδιωτικούς φορείς, αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι ότι απαιτείται συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων ιατρικών, αλλά επίσης και χρειάζεται και ένα πλαίσιο στο οποίο να ενταχθούν και φυσικοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επανενταχθούν και επειδή είναι πιθανόν να υποφέρουν για πολύ καιρό μετά την νόσηση από τον κορονοϊό, δηλαδή γνωρίζουμε ότι 10% των ασθενών πάσχουν από συμπτώματα long COVID και μετά το ένα έτος,
θα πρέπει να έχουμε ένα αρκετά μεγάλο σύστημα υποδομών, ώστε να μπορέσουμε να τους υποστηρίξουμε. Και δεν ξέρουμε και μέχρι πού φτάνει, μετά το ένα έτος, γιατί μέχρι εκεί είναι οι έρευνες, σωστά. Ακριβώς, πολύ σωστά. Οι επιδημιολογικές έρευνες έχουν όλες ένα μικρό follow-up. Οπότε πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους συνοδεύσουμε στην πορεία αυτού του συνδρόμου. Και κυρίως να έχουμε την εγρήγορση και τα αντανακλαστικά, όχι μόνο ως γιατροί, αλλά και ως κοινωνία, να δούμε ποια είναι τα συμπτώματα αυτά, τα οποία πρέπει να μας κάνουν έναν άνθρωπο να τον κινητοποιήσουμε, να απευθυνθεί στους κατάλληλους ανθρώπους, στους γιατρούς. Κυρία Στεφάνου, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας, καλό απόγευμα. Γεια σας.